Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα των θερινών εκπτώσεων για τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας. Ξεκινήσαμε δηλαδή με πολύ καλές εκπτώσεις για τους καταναλωτές μας στην τοπική αγορά. Ο κόσμος αυτό το αγκάλιασε, θα λέγαμε το περίμενε κιόλας. Βοήθησαν δηλαδή με κάποιο τρόπο και η αναλλαγή αυτή του καιρού που έβαλε σιγά σιγά στο κλίμα πολύ κόσμο να προετοιμαστεί για τις διακοπές του. Οι έμποροι με γεμάτα ράφια και χαμηλές τιμές αναμένουν τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις καλοκαιρινές τους αγορές. Ξεκίνησαν όπως πάντα τα τελευταία 25-30 χρόνια που κάνουμε τη δουλειά με τον ίδιο ρυθμό, ζεστά. Αλλά υπάρχει και ένα μούδιασμα ταυτόχρονα από τον κόσμο. Περιμένει ο κόσμος να δει αν είναι οι πραγματικές εκπτώσεις, αν θα ανεβούν. Τις τελευταίες μέρες όντως ο κόσμος ρωτάει για τις τιμές, δείχνει ένα ενδιαφέρον. Ελπίζουμε ότι η κίνηση θα μεγαλώσει. Μαγιό, τσάντες, ρούχα, παπούτσια και καλοκαιρινά είδη βρίσκονται πρώτα στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Καλές είναι οι τιμές. Άμα διαθέτεις 6 λεπτά μπορείς να ψωνίσεις. Αλλά δεν είναι και για όλους. Ναι, πήγαμε. Πώς είδατε τις τιμές? Καλές είναι. Τα εμπορικά καταστήματα βάση νόμου μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την ερχόμενη Κυριακή 16 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας για ακόμα μία φορά είναι κατά του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές. Το κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου όπως κάθε χρόνο είναι για κλειστά καταστήματα και πολλά ουδε μάλλον όταν έχουμε μέσω ένα τέτοιο καύσωνα, ένα τέτοιο θερμικού κύματος, το οποίο περιμένουμε ακόμα μέχρι και τελευταία στιγμή παρεμβάσεις και από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να δούμε αν αυτοί που θα αποφασίζουν να ανοίξουν, αν θα πρέπει να ανοίξουν ή όχι. Διότι καθότι βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν απαγορεύσεις, ιδιαίτερα και σήμερα, σε εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται εκτός σε εξωτερικούς χώρους να σταματήσουν τις εργασίες τους. Σημειώνεται πως οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.